Λοιπόν, είναι πραγματικά τόσο μεγάλο το πρόβλημα των, των εργατικών χεριών για τους συνεταιρισμού και για τη συγκομιδή, όπως ακούγεται τουλάχιστον. Έτσι ακριβώς είναι, όπως ακούγεται και ακόμη χειρότερα θα έλεγα, πραγματικά τίνει να γίνει χινοστιβάδα αυτό το θέμα. Με ξέρετε, με πολύ αρνητικά αποτελέσματα, αρνητικέ επιπτώσεις για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για την αγροτική μας παραγωγή. Ε, αν δεν έχουμε εργατικά χέρια, το αγροτικό εισόδημα όχι μόνο θα αναπτυχθεί γιατί θέλουμε να αναπτυχθεί, αλλά μάλλον θα συρρυκνωθεί. Και αυτό θα είναι κακό. Με... Και τα, 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 πολλαπλά, τα κακά είναι πολλαπλά όταν έχουμε τη διαπράγματα, κύριε Καλέτσε, που έχουν να κάνουν με τι τοπικέ οικονομίε, με την εθνική οικονομία, με τη διατήρηση του κοινωνικού εστίου. Όλα αυτά τα ωφέλη που απορρέουν από ένα ισχυρό πρωτογενή τομέα, τη διατροφική επάρκεια και ασφάλεια τη χώρα, μπαίνουν, μπαίνουν όλα σε, 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 σε ρίσκο. Κύριε Σατολιά, αυτό το θέμα φαντάζομαι δεν προέκυψε φέτος. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπίζατε τις προηγούμενες χρονιές? Ε, πραγματικά υπήρχε, αλλά σε μικρότερη ένταση, γιατί ε, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν εργάτες οι οποίοι, επειδή εμείς καταρχήν το πλαίσιο των, 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 της αδειοδότησης είναι πολύ... Ε, σκληρό, δεν είναι εύκολο για τον μετανάστη να βγάλει άδεια παραμονή. Ε, οδηγήθηκε σε τρίτες χώρε και, και, με το μεροκάματο του που ήταν υψηλό σε κάποιε άλλε χώρε ευρωπαϊκέ. Και έτσι έφυγαν οι εργάτε και δεν είχαμε εργατικά χέρια. Ε, ε, αυτό λοιπόν έγινε γιγαντώθηκε φέτος και έχουν μείνει πάρα πολλές παραγωγές στον αέρα. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο όμω. Πέρα από ότι και γίνεται μια προσπάθεια, θα σα πω τι κάνουμε σαν Εθνική Ένωση. Πρέπει καταρχήν και το κράτο να γίνει πιο ευέλικτο όσον αφορά τι αδειοδοτήσει των μετακλητών εργατών γη. Και από την άλλη, να δοθούν κίνητρα και για του Έλληνε και για εργαζόμενου. Θα ήθελα να σταθούμε Έλληνες... λίγο, λίγο. Αυτό νομίζω πια είναι ακριβώ το, κονδικό κομβικό σημείο. Ε, υπάρχει ανεργία σε αυτή τη χώρα, είναι γνωστό. Δεν, δεν υπάρχει καμία εφιβολία. Καλείται Έλληνε και δεν έρχονται να δουλέψουν. Και γιατί, Γιατί Θεωρούν Έτσι τη δουλειά αλήθως. δύσκολη, Θεωρούν τα μεροκάματα μικρά, τι ακριβώ γίνεται. Ξέρετε, λειτουργεί αποτρεπτικά πραγματικά η δουλειά στο χωράφι ή στο στάβλο. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Αλλά εμεί εδώ στη χώρα μα επιδοτούμε την ανεργία, όχι την εργασία. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, το έχουμε κάνει την πρόταση του στην πολιτεία, για του εργάτε που προτιμούν να πάνε στα χωράφια ή στου στάβλου και να βοηθήσουν να παίρνουν και ακόμα περισσότερη επιδότηση αυτοί, όχι αυτοί που είναι άνεργοι. Να επιδοτηθεί η ανεργία. Επιτέλου για να, έχουμε εργατικά χέρια ντόπια. Τώρα από εκεί και πέρα, και μάλιστα με καλέ συνθήκε και καλά μεροκάματα και ασφάλεια. Δεν το συζητάμε. Αυτό δεν διαπραγματεύεται. Όσοι εμάς, από εμά είμαστε αγρότε και συνεταιριστέ, να, να, γίνει κάτι διαφορετικό με παράτυπου ή με, να μην, με μαύρη εργασία. Είμαστε εναντίον. Από εκεί και πέρα ήθελα Είσαστε εναντίον, αλλά αυτά τα φαινόμενα, κύριε Σαντολιά το ξέρετε. Γιατί κα, 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 είναι κακό να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Έχουν παρατηρηθεί. Έχουν παρατηρηθεί είναι και κατά... στη Νότια Ελλάδα. Είναι έχουν κα... παρατηρηθεί και στη, στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με, την, με τη μαύρη εργασία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι καταδικαστέα όμω. Και εμεί θέλουμε να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να τιμωρηθούν αυτού που ε, εργαλειοποιούν ε, ε, ανθρώπινα χέρια. Τώρα το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι μέχρι να γίνει αυτό που οραματιζόμαστε και να έχουμε Έλληνες εργάτες και να δουλεύουν στα χωράφια μας, πρέπει λοιπόν εμείς έχουμε πάρει κάποιες συγκεκριμένε πρωτοβουλίε και μαζί με συνεργασία με την Μεταρμόδια Υπουργεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο αντιπρόεδρος της ΕΘΑΣ είναι στην Αίγυπτο μαζί με την Εθνική Επιτροπή για τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, ούτως ώστε να βάλουμε και εμείς μια πινελιά όσον αφορά τι προποθέσει και πώ θα κάνουμε αυτή τη συμφωνία εφαρμόσιμη, να ξέρετε, σαν αγρότε. Θα κάνουμε δηλαδή εισαγωγή, εισαγωγή χεριών, έτσι. Αυτό, αυτό λέτε επί τη ουσία. Αυτό είναι, στην ουσία αυτό είναι. Ε, και σε άλλε χώρε, ήδη έχουμε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασία με εταιρείε ε, από επίσημε και σοβαρέ εταιρείε από την Ταϊλάνδη και από το Βιετνάμ. Και περιμένουμε τι επόμενε ημέρε εξελίξει, ούτω ώστε να να μπούμε στη μέση και να διαπραγματευτούμε ή να με διαμεσολαβήσουμε ούτω ώστε να έχουμε εργατικά χέρια ε, όπως πρέπει να είναι. Και το αυτό που θέλω να υπογραμμίσω από αυτή την εκπομπή είναι ότι πρέπει ο εργάτης που θα έρθει να έχει ανθρώπινες συνθήκες, αυτό φωνάζουμε. Και αυτό φωνάζουν και αυτοί που θα τους στείλουν τα γραφεία και οι χώρες τους. Θέλουν να έχουν, αν μη τι άλλο, ένα σωστό οίκημα ε, να μείνουν, να έχει το μπάνιο τους, το ίντερνετ τους, όλα αυτά τα βασικά και τα, και τα σωστά που πρέπει ένα. Και τι άνθρωπο, μεροκάματο θα, θα παίρνουν αυτοί διά, οι άνθρωποι, κύριε Σαντολιά. Τι μεροκάματο Οριστε. θα παίρνουν. Το μεροκάματο, ποιο θα το είναι. Το μεροκάματο που έχει συμφωνηθεί είναι γύρω στα 32 ευρώ σε, σύν την ασφάλειά του εργόσιμό του. Αλλά από εκεί πέρα είναι ανάλογα προσφορά και ζήτησαν είναι παραπάνω. Αυτό, αυτό που έχει συμφωνηθεί όμω διακρατικά είναι αυτό το μεροκάματο. Ε, και, και πότε και περιμένετε πέρα να πέρα... γίνει αυτή η. Πώς θα, δεν ξέρω πώ να τη χαρακτηρίσω, αυτή η άφηξη, αυτή η είσοδο των εργατικών χεριών, γιατί φαντάζομαι ότι η συγκομιδή δεν περιμένει, έτσι. Ε, αυτό, αυτό, είναι το αρνητικό, αλλά πάντα τρέχουμε τελευταία στιγμή. Τις επόμενες ημέρες εμείς θέλουμε να μας στείλουν κάποιους εργάτες με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Εμείς θα τα περάσουμε στον κόσμο από κάτω, στους αγρότες και στους εταιρισμού, για να δουν να πράγματι πρέπει να ταιριάζουν, πρέπει να ταιριάζει και το προφίλ του εργάτη, να ξέρετε για να έχει μια ειδίκευση. Αλλά αυτό που ήθελα πάλι να τονίσω είναι ότι πρέπει ένα ζητάνε οι εργάτε πέρα από τη μια αξιοπρεπή διαβίωση που είπα, η μετακριτή. Θέλουν μια προσωρινή άδεια παραμονή. Αν το κράτο μα και από τι χώρε που θα επιλέξει στρατηγικά να φέρει, δεν διευκολύνει όλη αυτή η διαδικασία μέσω των Υπουργείων και μέσω των Περιφερειών για να έχει εύκολα μια άδεια παραμονή, αυτό θέλει. Να μπαίνει, να δουλεύει, να ξαναφεύγει και να ξαναέρχεται. Αν δεν διευκολύνουμε αυτό, το επόμενο καιρό το, το, πρόβλημα αυτό θα είναι μεγάλο. Επικοινωνία με τις κρατικές δομές και με τη... Και όρου όπω του έχετε, έχετε κύριε Σατολιά, έχετε πάρει διαβεβαιώσει. Θα έρθουν, δεν θα έρθουν, τι θα γίνει. Βεβαίω, έχουμε μια το τελευταίο καιρό, επειδή φάνηκε πίεση αυτή και στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων των Συναρμοδίων, έχει τρέξει λίγο ο ρυθμό. Υπάρχει μια επικοινωνία και με τι υπερεσβείε των χωρών αυτών ε, γιατί πραγματικά είχαμε και ζητήματα, να ξέρετε, οργάνωση των πρεσβειών και χεριών. Δεν είχαμε υπαλλήλου, να καταλάβετε, να φτιάχνουν τι βίζε και ένα σωρό τέτοια προβλήματα που μα ταλανίζουν χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, κάτω από την πίεση, έχουμε μάθει να λειτουργούμε σαν Έλληνε. Νομίζω και τώρα, έστω την τη στιγμή, να μπορέσουμε να καταφέρουμε όλοι μαζί κάτι πάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αλλιώ θα δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα με τα φρούτα, τα κυπευτικά, τα λαχανικά, του στάβλου, το εγωπρόβιο γάλα και κρέα και όλα τα αγροτικά προϊόντα γιατί χωρίς εργατικά χέρια δεν μπορεί να έχουμε αγροτική παραγωγή. Και, και τα πόνερα θα τα πληρώσει προφανώς ο καταναλωτής, έτσι, όταν θα υπάρχει έλλειψη σε φρούτο, όταν θα υπάρχει έλλειψη σε γάλα, όταν θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, τότε θα λένε ότι φταίει η ενεργειακή κρίση, έτσι δεν είναι. Είπατε τη μαγική λέξη, ρε, καλέ, γιατί έχουμε κάνει τον καταναλωτή τελευταία με όλα αυτά, με τις, με με τα έξοδα που έχουν έχουν εκτιναχθεί όλα αυτά. Μεταφερθήκαν στο προϊόν και τελικά στην κατανάλωση. Και πραγματικά σκεφτόμαστε για τη δύναμη όλων αυτών. Και ο τελικό έτσι αποδέξει ο καταναλωτή. Εμεί θέλουμε το προϊόν μα να μπορεί να ζει και ο αγρότη και να μπορεί να το επαναλαμβάνει και ο καταναλωτή. Έτσι μεταφεύει. πρέπει να είναι. Και πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή για αυτό το πράγμα. Κύριε Σαντολιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τα όσα καλά. ιδιαίτερα μα είπατε. Εγώ. Καλό απόγευμα.